Με το που ήρθε ο άντρας της, άλλη δεσπίνα. Είναι χαλή να με πατήσει. Έναν τον έχουμε. Να τον προσέχουμε. Πώς βλέπει ο Γιάννης σου τη δέσπινα μες στο σπίτι? Είσαι παντοπεριποιημένη, βαμμένη. Εγώ είμαι της και άβαφη. Είναι το προσωπάκι μου πολύ καλό. Δηλαδή είναι, έχω αυτό που λένε, επειδή είμαι στρουμπουλούλα γυναίκα, είναι μπεμπέ. Εκείνο όμως μπορώ να σου πω ότι είμαι συνέχεια κυκλοφορώ ό,τι και να κάνω, έχω ένα άρωμα. Με ενδιαφέρει να μας χωμυρίζω. Και γι' αυτό με λέει ψουψού. Πώς σε λέει? Ψουψού, επειδή κάνω συνέχεια ψουψού. Έχει σκεφτεί ποτέ να πειράξει κάτι πάνω σου? Όταν χρειαστεί, οπωσδήποτε θα κάνω κάτι γιατί το θέλω. Και δεν θα το κάνει κάτι. Δεν θα σου το πω και δεν θα το καταλάβει και κανείς. Γιατί πιστεύω ότι η καλύτερη αισθητική επέμβαση είναι αυτή που εξακολουθείς να παραμένεις ο ίδιος χωρίς να λιώνεσαι. Τι θα θέλεις δηλαδή να κάνεις πέρα από τα χαλιά στην τηλεόραση? Θα μπορούσα να έκανα αυτό το οποίο μου προτάθηκε, το μεγάλο παζάρι στο Sky. Το οποίο τελικά το πήρα. Βεβαίως, βεβαίως. Και γιατί δεν το έκανες? Όταν είχαμε συζήτηση, τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν παραμείνει ήμουν εγώ και η Ντορέτα. Έκανα μια πρώτη συζήτηση εγώ. Και τελικώς επιλέχθηκε η Ντορέτα. Ουδέν κακό, αμυγές καλού και κάτι άλλο θα μου προταθεί. Θέλω να κάνω βραδινό, όχι Σάσα. Όχι Σάσα, εγώ θα κάνω βραδινό. Έχω ακούσει που λέει Σάσα ότι θέλει να κάνει βραδινό. Όχι Σάσα, εγώ θα κάνω βραδινό. Εγώ είδα ότι στο Γρηγόρη έκανε δοκιμαστικό και για πρωινό. Την ώρα που ήμουν εκεί τελώς αυθόρμητα για να με πιάσει ο Γρηγόρης, για να δει να με ψαρώσει, μου λέει κάνε μου συνέντευξη. Και τα έβγαλα, έκανα δηλαδή ένα πιλωτικό για να το δει ο Καλημέρης. Τα έχεις έτοιμα όλα? Όλα, περιμένω την πρόταση. Σε ποιον θα θέλεις να κάνεις συνέντευξη? Αν έκανα μια εκπομπή με συνέντευξη, θα έκανα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα τον Πρωθυπουργό μας. Τον κύριο Τσίπρα. Φυσικά, γιατί όχι.